Έγινε αυτό με τα Τέμπη. Δεν πιστεύετε ότι ο κύριος Χαραμαλής αξίζει να παραμείνει στην πολιτική? Κάτι που δεν έχει αναφέρει κανένας. Ο λόγος που ο Μητσοτάκης έβαλε τον Καραμαλή στο ψηφοδέλτιο και του τη χάρισε τελείως είναι πολύ απλά για να μην πάει ο Καραμαλής φυλακή. Γιατί 6 μήνες αφού τελειώσει ένας πολιτικός στη θητεία του, πάβει να ισχύει η βουλευτική ασυλία. Επομένως τώρα ο Καραμαλής, αν ψηφιστεί και πάλι στις Σέρες, θα μπει σαν βουλευτής στο κοινοβούλιο κανονικά και θα συνεχίσει να ισχύει η βουλευτική ασυλία. Μην το ψηφίσετε για να πάψει να ισχύει η βουλευτική ασυλία, άμα τον δικάσουν, που άμα είναι η ίδια κυβέρνηση, φυσικά θα μιλήσουν με δικάστες και θα του τη χαρίσουν. Υπάρχει ευθύνη και του Μητσοτάκη, γιατί δεν έδωσε budget για να μπουν τα GPS στα τρένα, για να υπάρχει τηλεδιοίκηση σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, δηλαδή 2.500 χιλιόμετρα, πόσα είναι περίπου, και όχι μόνο στα 100 χιλιόμετρα που υπάρχει τώρα τηλεδιοίκηση. Επομένως, αφού είχε και ο Μητσοτάκης την ευθύνη, και όλα ωραία και καλά και τα καλύψαμε. Και έχουν πεθάνει 57 άτομα.